Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα θα ανοίξουμε το Z-Box του Φλεβάρι, το οποίο μας άργησε αρκετά να έρθει. Και το Magic Box άργησε και το Poppin' Box. Τώρα δεν ξέρω τι παίζει εκεί με τους Άγγλους λόγω κακοκαιρίας. Γενικά πήραν πίσω κάποιες αποστολές τους. Να πούμε ότι το Z-Box είναι το αγγλικό συνδρομητικό κουτί και ανοίξει τον ίδιο όμιλο με το Magic Box και το Poppin' Box, τον The Hard Group όμιλο. Και να πούμε ότι έρχεται στην Ελλάδα με 24, μια τραβάνει 24, μια 25, μια 23. Τώρα ίσως αυτό είναι και η διαφορά μεταξύ λίρας και ευρώ. Αυτά ρε, πάμε να μπούμε μέσα να το δούμε. Περιμένουμε και του Μάρτη. Εδώ να πούμε ότι έχουμε δει και καλά Z-Box και άσχημα Z-Box. Τώρα θα δούμε εδώ τι παίζει. Μπορούμε να μπούμε μέσα. Ξεκινάμε με... αυτά πρέπει να ήταν Air Plus προθετευτικά, αλλά τώρα έχουν χάσει τον αέρα τους ή τρύπησαν ή ήταν έτσι εξ αρχής. Ας ξεκινήσουμε με το μπλουζάκι. Α, ναι, το οποίο μπλουζάκι, ναι, τώρα θυμήθηκα και το θέμα του παιδιά και το περιοδικό. Το θέμα του ήταν Warriors. Ναι, εδώ έχουμε The Royal Panthers, Head of the King και τα σχετικά established του, πόσο μας λέει, του 1966. Αψογαλογικά η ημερομηνία εκεί που ξεκίνησε το πανηγύρι στη Wakanda, δεν θυμάμαι και όσο είδαμε και πρόσφατα τον Black Panther. Πάρα πολύ ωραία μπλουζά. Γενικά μου αρέσουν τα μπλουζά για να φτιάχνει το Z-Box. Δεν χρησιμοποιεί λόγω τώρα λόγω copyright παίζει να είναι και αυτό, επειδή δεν είναι licensed τα μπλουζάκια τους και οι στάμπες τους δεν είναι και οι καλύτερες, αλλά βασικά όχι, εδώ φαίνεται καλούτσικη στάμπα του η Royal Panthers να πούμε. Αλλά τώρα ίσως το κάνει αυτό λόγω copyright, δεν χρησιμοποιεί ας πούμε ένα στάνταρ σχέδιο που να λέει Black Panther, ξέρω εγώ. Απλά έχει σχέδια που παραπέμπουν εκεί. Και όπως τον προηγούμενο μήνα που έχουμε εδώ, που αυτό παραπέμπει σε Pacific Rim ας πούμε, και το περιμένω πώς και πώς θα το δούμε. Το Z-Box Magazine, το οποίο θα το δούμε λίγο αργότερα. Ού, έχουμε, ναι, και αυτό που μου αρέσει σε αυτά τα κουτιά είναι ότι πάντα έχουμε ένα collectible. Και εδώ είναι ο Connor McLeod. McLeod, ναι, το λέω καλά, το προφέρω καλά, δεν ξέρω, και αυτό είναι από το Highlander. Όταν ήμουν πιο μικρό, τα βλέπα τα Highlander, μ' άρεζαν. Έτσι είχα δει 2-3 από τι ταινίε και αυτό ήταν και ψηρά. Θυμάμαι καλά, ναι, ναι. Αυτό εδώ. Που οι Highlander έπρεπε να αποκεφαλίσουν τον άλλον και αυτό μου σκοτώναν, παίρναν τη δύναμή του. Κάτι τέτοιο έπαιζε γενικά σε αυτό το story με του Highlander. Και από αυτά τα cult vinyl έχουμε δει και άλλα από αυτά τα κουτιά. Πρέπει να είναι και exclusive σε αυτού. Έχουμε δει και τον Captain Scarlet, Hellboy. Τον Dread ακόμα τον πήρα τον Judge Dread και τώρα έχουμε και τον Connor McLeod. McLeod. Τώρα δεν θυμάμαι, δεν ξέρω αν το προφέρω καλά και θυμάμαι ακριβώς το όνομα. Πλάκα έχουν και αυτά, cult vinyl γενικά και τέλος τώρα τελευταία αυτά τα collectible είναι πάρα πολύ στη μόδα. Και αυτό είναι ένα δικό τους collectible, ένα exclusive από όσο ξέρω τουλάχιστον, δεν τα έχω δει και κάπου αλλού. Εντάξει το σπαθί του είναι λίγο ψεύτικο. Αλλά είναι ένα γαμάτο αντικειμένα και ένα γαμάτο collectible. Μ' αρέσει γενικά στα κουτιά να έχουν έστω και ένα collectible, οτιδήποτε και να είναι αυτό, είτε cult vinyl, είτε Titan, είτε Pop, είτε και Dorps ακόμα, γιατί όχι. Πάρα πολύ ωραίος. Ο Highlander, έτοιμος να κόψει κεφάλια. Ωραίος. Έχουν και αυτά την δικιά τους, έτσι. Είναι και αυτά ιδιότροπα, ιδιαίτερα. Έχουν και αυτά την δικιά τους, το δικό τους στυλ, ας πούμε, το δικό τους κόψιμο, ας το πούμε. Συνεχίζουμε, όπου έχουμε Black Panther αντικείμενο. Και εδώ μιλάμε για ένα ποτήρι, μάλιστα, και Marvel Avengers μας λέει, Black Panther Glass. Έχουμε ένα ποτήρι του Black Panther από την Παλαντόν. Αγαπημένη εταιρεία, έχουμε δει και άλλες φορές αντικείμενα της Παλαντόν. Πάρα πολύ ωραίο. Λογικά έχει βγει από αυτή τη σειρά, θα έχουν βγει και άλλα ποτήρια. Γιατί βλέπω εδώ έχει και τα άλλα σήματα. Λογικά έχει βγει και του Iron Man και του Hulk και του Thor, ξέρω εγώ. Αλλά εμείς έχουμε τον Black Panther επίκαιρος. Είδαμε να πω όλο τον Black Panther. Μ' άρεσε σαν ταινία. Από τις τελευταίες ταινίες, από τις καλύτερες τελευταίες ταινίες της Marvel. Γιατί ήταν και σοβαρή ταινία. Σε σχέση με το Thor, το Spider-Man Homecoming, τους Φύλακες του Γαλαξία 2 που έτσι ήταν πιο κωμωδίες, ας το πω. Ναι, ένα πάρα πολύ ωραίο ποτηριά και κάτω είναι διάφανο. Κάτω είναι διάφανο και μας λέει Marvel, Paladon και τα σχετικά. Και πάνω είναι κάπως έτσι. Εντάξει, έχουμε το σήμα του Black Panther. Πάρα πολύ ωραίο. Ένα κατάμαυρο ποτήρι γιατί μιλάμε για τον Black Panther. Τον βασιλιά και προστάτη της Wakandas. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο ποτήρι και βαρύ. Βαρύ να το ποτήρι, πάρα πολύ ωραία. Και αν πέσει κάτω, του σπάει άνετα, πιστεύω. Πρέπει να πέσει. Λοιπόν, έχουμε εδώ αυτά. Και έχουμε και ένα νόμισμα. Ω, πολύ ωραία. Το ποτήρι μα έπεσε γιατί δεν μα χρειάζεται άλλο από μόνο του. Η 30η επέτειο, 30η, 30η, ναι, όχι 30η νομίζω. Είναι το πιο σωστό να το πούμε. Η επέτειο για τα 30 χρόνια Street Fighter. Πάρα πολύ ωραία. Γενικά μου αρέσουν αυτά τα νομίσματα. Αυτού του είδους τα συλλεκτικά. Ό,τι έχει να κάνει έτσι με νομίσματα και τέτοια μου αρέσουν πάρα πολύ. Παρόλο που δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με το Street Fighter, έχει τύχει να το παίξω, αλλά εντάξει, δεν είμαι και τόσο φαν. Για να δούμε πώς είναι το νόμισμά μας.
Εδώ φοβάμαι και την άλλη φορά. Γενικά τώρα τελευταία πρέπει να είναι στη μόδα να βάζουν κουτιά. Να βάζουν κουτιά, αλλά να βάζουν νομίσματα. Και είχα χάσει εκείνο το γαμάτο Z-Box το οποίο είχε το νόμισμα του Jurassic Park. Πάρα πολύ ωραίο νόμισμα. Έχουμε εδώ. Πάρα πολύ ωραίο. Και τι μας λέει, defeat my dragon, you must defeat my dragon once to stand the chance, ο Ράιου, ναι. Αυτό λογικά το έλεγε ο Ράιου, δεν ξέρω. Και από πίσω αυτό που λέγαμε με την επέτειο για τα 30 χρόνια Street Fighter. Λογικά. Αν και νόμιζα ότι θα είχε κλείσει παραπάνω. Εντάξει, και αυτό license αντικείμενο Capcom και τα σχετικά μας γράφει. Αυτά τα αντικείμενα σε αυτό το κουτί. Ωραίο κουτάκι. Ένα γραμμάτο νόμισμα που μπορεί να μην έχω ασχοληθεί αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ αυτού του είδους συλλεκτικά αντικείμενα. Και αυτό να πούμε είναι το 1556 από τα πόσα. Πόσα έχουν βγει από αυτό, έχουν βγει 5.000. Α, είναι limited 5.000 στον κόσμο μας, το γράφει εδώ πίσω. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς έχουμε το 1556. Ωραία, πάρα πολύ ωραίο καιρό, καλυσμένο, πάρα πολύ ωραίο νόμισμα φαίνεται. Αλλά δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα ανοίξω. Μια φορά ίσως δεν είναι για να ανοίγει. Δεν πειράζει, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε το περιοδικάκι μας. Ωραίο κουτί γενικά. Black Panther αντικείμενο, Black Panther 2 αντικείμενα μάλλον. Και αυτός εδώ ο Connor, πολύ ωραίος και αυτός. Λοιπόν, έχουμε εδώ He's the strongest of the immortals. He's the perfect warrior, ναι. Κούρνα Highlander. Έχουμε εντάξει κάποια μας λέει ένα sneak peek ας πούμε και ένα άρθρο για τους Highlanders. Πάρα πολύ ωραίο. Τι είναι στο κουτί, εδώ είναι και τα περιεχόμενα ας πούμε κάπως. Ναι, α, εδώ εντάξει, φωτογραφίες από άλλους Z-Boxers. Στον επόμενο μήνα είναι νοσταλγία, η νοσταλγία. Η νοσταλγία, όπως να το πούμε πιο αγγλικά, ξέρω εγώ. The Immortal Warrior, αθάνατος πολεμιστής, ο Highlander. Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίος. Συνεχίζουμε, έχουμε The Strangers Movie Soundtrack Mashups. Α, μας λέει για τον Black Panther, έχουμε εδώ και την από το Hunger Games. Την κοτσιφόκησα. Mockingjay, πως την έλεγε. Έχουμε εδώ κάποια διαφημιστικά για μπλουζάκια. Coin collection, oh, 101, what's in the box, ναι, τι είναι στο κουτί και τα σχετικά. Πάρα πολύ ωραίο. Μας λέει εδώ τι έχει μέσα το κουτί. Αυτό είναι, βασικά όλα μας τα λέει exclusive. Αχ, το Z-Box έχει exclusive gold variant, μάλιστα, οπότε μόνο 1500 τυχεροί θα λάβουν το χρυσό. Εμείς τη είχαμε για άλλη μια φορά το ασημένιο. Δεν πειράζει, coin collection 101, ναι, αυτό χάσαμε. Αν και από ό,τι είδα αυτά υπάρχουν για αγορά, οπότε θα τα αγοράσω. Coin collection 101. Black Panther εναντίον Vega, δεν ξέρω καν που είναι. Έχουμε εδώ Manipulation, Stealth, Intellect, Combat, Agility, Humanity. Και από ό,τι βλέπω, είναι με τον Vega ή Vega Black Panther. Ίσως ο Vega σε ορισμένα είναι λίγο πιο ανεβασμένος. Εντάξει, Black Panther στο Stealth ας πούμε και σχετικά Agility, Humanity. Είναι και οι δυο ανθρωπιστές ας το πούμε. Ωραία, ωραία, και μας είχαν λείψει αυτά τα Gallop ας το πούμε. Street Fighter, ένα άρθρο για το Street Fighter. Έχει γενικά ενδιαφέροντα αρθράκια μέσα από το Z-Box Magazine, αν και μας το λέει 5 λίρες, εντάξει δεν νομίζω κάποιος να έδινε 5 λίρες γι' αυτό. Έχουμε εδώ τον Ράιου σε ένα πιο παλιό στυλ ας πούμε και ένα πιο σύγχρονο στυλ. Αυτά. Έχεις πάρα πολύ ωραία και το περιοδικάκι. Μια σύντομη εκτίμηση, αυτά από ό,τι τα είδα κάπου στο 15, κάπου εκεί πηγαίνουν τα νομίσματα. Το περιοδικό δεν θα το υπολογίσουμε. Δεν είχαμε καρφίτσα αυτή τη φορά, ενώ τελευταία είχαμε καρφίτσες. Αυτά και αυτά κάπου στα 15, κάπου στα 15 ρουλάκια ή πληράκια κάπου εκεί. Αν και ένα το είχαν και ακριβό του Judge Dredd, αν θυμάμαι καλά. Το γαμάτο ποτήρι του Black Panther, το οποίο είναι έτσι βαρύ και στιβαρό ποτήρι, εντάξει, γυάλινο εννοείται. Αυτό license αντικείμενο και αυτό, αλλά είναι ένα απλό ποτήρι, ξέρω εγώ, κάνα δεκάρικο. Άντε, ίσως παραπάνω εκεί, δεν νομίζω παραπάνω από αυτό. Αν και είναι από την Παραντών, έτσι μια καλή εταιρεία και license αντικείμενο. Και τα μπλουζάκια, τα οποία μπλουζάκια συνήθως δεν είχαν τόσο καλή στάμπα. Αν και η συγκεκριμένη στάμπα, δηλαδή έχει διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη μήνα. Αυτή είναι πιο μαλακιά, πιο καλή, κολλημένη. Ίσως άλλαξε τις στάμπες, θα δούμε. Τα μπλουζάκια κάνα 10 με 15 ευρώ περίπου εκεί. Αν και για άλλη μια φορά είχαμε ένα πολύ ωραίο μπλουζάκι θεματικό που παραπέμπει πιο πολύ προς Black Panther. Αυτά νομίζω, παιδάκια. Εντάξει, δείτε το και εσείς. Γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε το κουτί. Εμένα μου άρεσε αρκετά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium figures και αγαλματίδια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται. Κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.